Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τι κρύβεται πίσω από την μεγάλη έκρηξη σε βενζινάδικο του Πειραιά? 20 άτομα για λαθρεμπόριο καυσίμων συνέλαβε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο, μεταξύ αυτών και παίκτρια γνωστού reality. Αποκλειστικά στο Star, ο άνθρωπος που αποσόβησε τη σύγκρουση των δύο τρένων στις Αχαρνές λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Πόρισμα βόμβα κατέθεσαν συγγενείς της τραγωδίας των Ντεμπών στον εφέτη ανακριτή. Μιλούν για χαμένο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Σήκωσε σκόνη η ατάκα κουτσούμπα για sugar daddies και φοιτήτριες. Τον στρίμωξαν στη γωνία οι γυναίκες της Βουλής. Επιμένει ο γραμματέας και κραδένει δημοσιεύματα με ροζ αγγελίες. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που ψηφίζεται απόψε εν μέσω σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας υπεραμύνθηκαν της μεταρρύθμισης και υποσχέθηκαν παράλληλα ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Αυτά μέσα στη Βουλή, διότι έξω, στην πλατεία Συντάγματος, χιλιάδες φοιτητές που ήρθαν από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας διαδήλωναν ειρηνικά εναντίον της ρύθμισης. Στο περιθώριο σημειώθηκαν επεισόδια με μολότοφ και χημικά, ενώ τραυματίες φοιτητές μεταφέρθηκαν στο γέννημα. Η Αθήνα γέμισε φοιτητές. Πάνω από 195 φοιτητικοί σύλλογοι, 8.000 νέοι σε δρόμους, μπαλκόνια και ταράτσες ένωσαν τις φωνές τους κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δείτε το γιγαντοπανό που κρέμασαν σε κεντρικό βιβλιοπωλείο του Συντάγματος. Διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Διαλύει τα πτυχία μας. Θα είναι πραγματικά τα φόπλακα. Τα μάτια σου να ανοίξεις, να τις μειοψηφίες που κάνουν καταλήψεις. Η Λίλη γεννήθηκε στην Αθήνα, πέρασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ήδη με τις υπάρχουσες συνθήκες, τα έξοδα για να σπουδάσει ένα παιδί στην περιφέρεια, λέει, είναι δυσβάστακτα. Τα παιδιά θα μπαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε στα δημόσια, ανάλογα με το πώς έχει το πορτοφόλι της κάθε οικογένειας. Θα μπουν δίδακτρα, θα πληρώνουμε και τη φοιτητική μας μέρημνα. Δυναμικό παρόν στο σημερινό συλλαλητήριο έδωσαν φοιτητές οι οποίοι ταξίδεψαν από πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως από τη Θεσσαλονίκη και από την Κρήτη. Ανάμεσά τους είναι και ο κριτικός Χάρης Τσιμιτάκης. Για να μπει στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ διάβαζε μερανύχτα προκειμένου να πιάσει 19.000 μόρια. Τώρα με τους συμφοιτητές του ζητά πτυχία με αξία και αξιοκρατία. Μας φέρνουν ένα νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει σε νέους, τέλος πάντων, οι οποίοι οι γονείς τους έχουν κάποια χρήματα να μπουν σε ιατρικές σχολές με 9.000 μόρια. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως η εγγραφή στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και με ελάχιστη απέτηση επίδοσης. Πολλοί νέοι όμως φοβούνται εμπορευματοποίηση της παιδείας και επέκταση των διδάκτρων και στα δημόσια ΑΕΗ. Δεν είναι ένας συντεχνιακός αγώνας υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων και των αποφύτων αυτών, αλλά υπέρ όλης της κοινωνίας για να υπάρχει εξασφαλισμένη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους και όλες. Φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντεξιοστικού χώρου και καθηγητές που βρίσκονται δίπλα στους φοιτητές πραγματοποιούν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμων θα σημαίνει για τα δημόσια πανεπιστήμια εφαρμογή διδάκτρων, κατάργηση δωρεάν βιβλίων, να βγει στην παρανομία ο φοιτητικός συνδικαλισμός. Γιατί θα λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως λαγός για να εφαρμοστεί το πρότυπο, δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μέσα στα δημόσια. Ο Υπουργός Παιδείας έχει ανακοινώσει την κυβερνητική απόφαση να υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ στα κρατικά πανεπιστήμια. Για τον Σταύρο Παπαγεωργίου που κάνει μεταπτυχιακό στη φυσική, η μεταρρύθμιση μοιάζει με κακό πείραμα. Μας αγχώνει ιδίως για τα παιδιά αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στο Λύκειο, που είναι οι μελλοντικές γενιές. Δημιουργείται και ένα ταξικό φίλτρο στην εκπαίδευση που όλο και λιγότεροι θα μπαίνουν. Μια γροθιά με τους φοιτητές είναι και πολλοί καθηγητές. Φοβούνται απαξίωση του ρόλου τους. Θα είναι διεκπεραιωτικός ο ρόλος μας, του στυλ βάλε μας ένα βαθμό, δώσε μας ένα πολιτήριο. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Βαγγέλη Γκούμα στο Σύνταγμα και τη Λευκή Γεωργάκη στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των φοιτητών. Βαγγέλη, ξεκινώ με σένα. Χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται έξω από τη Βουλή, περιμένοντας την εξέλιξη της συζήτησης και της ονομαστικής ψηφοφορίας που θα ακολουθήσει. Το μεσημέρι είδαμε ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια. Μετέφερε μας το κλίμα αυτή την ώρα από το κέντρο της πρωτεύουσας.
Όπως ακριβώς τα ανέφερες, Μάρα, αυτή τη στιγμή παραμένουν οι φοιτητές εδώ μπροστά στο από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στη λεωφόρο Αμαλίας. Όπως είπα, χαρακτηριστικά θα παραμείνουν ακόμη και όλο το βράδυ, αν χρειαστεί, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Βρισκόμαστε στο στάδιο που κάνουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινητοποιήσεις. Ήταν όντως μια μεγαλειώδη πορεία με πολλούς φοιτητές, με καθηγητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Δεν δημιουργήθηκαν ακρότητες. Μια πορεία η οποία κατέληξε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι εδώ μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τα παιδιά αυτά παραμένουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, με αγωνία προκειμένου να δουν τι θα γίνει με το μέλλον τους, καθώς πιστεύουν ότι η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα τους στερήσει θέσεις εργασίας και ουσιαστικά θα απαξιώσει, όπως λένε χαρακτηριστικά, τα δικά τους πανεπιστήμια. Για τους οδηγούς να πούμε ότι το κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό και κυκλοφορούν αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικά μπροστά στη Βουλή, όπου υπάρχει και οι κλούβες των ΜΑΤ, αλλά υπάρχει και το ειδικό όχημα της αστυνομίας που εκτοξεύει νερό. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε και ελπίζουμε όλα τα πράγματα να κυλήσουν καλά και στη συνέχεια της νύχτας. Λευκή, έρχομαι σε σένα. Πολλοί φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκαν σήμερα στην Αθήνα για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Αυτό όμως δεν εμπόδισε αρκετούς να κάνουν διαδήλωση στο Αριστοτέλειο. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε, ξεκινά νέα πορεία.